δώσει και φτιάξαμε το συγκρότημα του Ανιωτικού Ναδό. Είχαμε συζητήσει και είναι ενήμεροι και ο αρχηγός της αστυνομίας και οι δύο υπαρχηγοί, δηλαδή Καραμαλάκης, Λαγουδάκης, Δασκαλάκης, αν θυμάμαι καλά, είναι ενήμεροι στην πρόταση που έχει γίνει, όπως και ο πρώην και ο νυν θεωρητής της Δασικής Υπηρεσίας Επικοδοκρήτης, ότι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε 5-6 στρέμματα από αυτά τα 16 στρέμματα που αγοράσαμε για να γίνει το διοικητήριο των σωμάτων ασφαλείας σε ένα ιδιόκτητο ακίνητο. Είναι ένα χιλιόμετρο από τον Άγιο Νικόλαο στον δρόμο προς την Πριτσά, σε ένα ακίνητο που μπορεί να γίνει κυκλοφοριακή σύνδεση, δηλαδή να αποκτήσουμε πια ένα διοικητήριο εξωτερικές. Είχαν δηλώσει ότι υπάρχουν πόροι για να μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο από το ΕΣΠΑ. Σας παρακαλώ να το δείτε μαζί τους. Υπογράψαμε προχθές το συμβόλαιο απόκτησης. Θέλω να πιστεύω ότι σε 10-15 μέρες θα έχει κλείσει και η πληρωμή, άρα θα έχει έρθει σε εμάς, έχει γίνει ήδη μεταγραφή. Άρα μπορούμε να το δούμε και αυτό, σας παρακαλώ, σε μια επόμενη συνάντηση. Θα δούμε πώς μπορεί να μπει. Δεν είναι αυτό άμεσης προτεραιότητας, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δώσει διέξοδο και στα ζητήματα στέγασης που υπάρχουν. Αυτό που είναι. Είναι πηγαίνοντας προς την Πριτσά, στο Λίδιο, πιο κάτω. Πιο κάτω. Πολύ κοντά, επίτηδες αγοράστηκε έτσι στην περίμετρο, να μην είναι μέσα στην πόλη για να μην μας φορτίζει κυκλοφοριακά, αλλά σε ακίνητο που να μπορεί να αποκτήσει νόμιμο κυκλοφοριακό κόμβο με το δίκτυο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει, είμαστε έτοιμοι να το παραχωρήσουμε αύριο το πρωί, όπως παραχωρούμε 20 στρέμματα στο Πανεπιστήμιο για το θέμα της λειτουργίας των ΤΕΦΑ. Οπότε, επειδή αυτή την περίοδο αυτό που κάναμε πάρα πολύ σημαντικά και αυτό φαίνεται συνεχώς τώρα, αποκτούμε ακίνητα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, γιατί μέχρι τώρα ο Δήμος δεν είχε ουσιαστικά γη για να μπορέσει να διαχειριστεί τα ζητήματα εκτός από το κομμάτι του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, θα σας παρακαλώ να το δείτε και αυτό μέσα στα τόσα άλλα που έχουμε βάλει στο τραπέζι και να δούμε τι μπορούμε να διαχειριστούμε. Οπότε να πούμε και για το Πανεπιστήμιο. Το ΤΕΦΑ, τι θεωρούμε ότι είναι μια μέγιστη προτεραιότητα για τον τόπο. Όχι, είσαι ο Δήμαρχος, είναι παρόμοιος Δήμαρχος. Το άφησα ουσιαστικά, αν θέλετε, τελευταίο, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση για την λειτουργία των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον νομό, πακέτο, το ΤΕΦΑ εδώ, η επέκταση της σχολής λειτουργίας στην Σιτία, το δεύτερο τμήμα, καθώς και τα τμήματα τα οποία προτείνονται στην Ιερά Πέτρα για φυσιοθεραπεία κλπ. Εμείς έχουμε δηλώσει και είναι γνωστό ότι όση γη χρειαστεί για αυτό το θέμα υπάρχει. Ετοιμάζεται μια επιτροπή συμπαράστασης από τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κοινωνία του Νικολάου προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε σε επαφή με την Βρετανία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εξακούεται ότι θέλουμε και την δική σας την στήριξη, κυρίως την πολιτική σε πρώτη φάση και στη συνέχεια και η οικονομική, όταν θα μπει αυτό το ζήτημα σε εφαρμογή, εκτός από χώρους πανεπιστημιακούς και χώρους φοιτητικών εστίων, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε όλη την Ελλάδα με την εξέλιξη των τουριστικών διαδικασιών και ειδικά του Airbnb έχει πάρει φωτιά η ενοικίαση και οι μετακινούμενοι καθηγητές ή οι φοιτητές έχουν τεράστιο ζήτημα στο να εξυπηρετούνται. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένο. Νομίζω ότι η συνεχής αναβάθμιση στον τομέα της τηλεοπτικής εκπαίδευσης αποτελεί και μια προσωπική δέσμευση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσουν βιώσιμα πανεπιστημιακά πλέον τμήματα στο νομό Λασιθίου και αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι και η στόχευση όλων μας, όλων σε επίπεδο νομού. Όλοι που ασχολούμαστε τόσα χρόνια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι απλά η δημιουργία τμήματων, είναι η δημιουργία βιώσιμων τμήματων. Δηλαδή τμήματων να έχουν μια αυτάρκεια όχι μόνο σε υποδομές αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό, τμήματων που να μπορούν να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και μέχρι σήμερα αυτό έχουν αποδείξει τα τμήματα που ήδη λειτουργούν στον νομό Λασιθίου, ότι και αυτάρκεια έχουν αλλά και μεγάλη προφητικότητα έχουν στην αγορά εργασίας. Άρα αυτά τα τμήματα θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, να υπάρχει στα τμήματα που μπορούν συνάφεια αντικειμένων, οπότε αυτό δημιουργεί και οικονομίες κλίμακος, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε τμήματα τα οποία
θα μπορούν να αντέξουν στον χρόνο. Αυτό είναι η δικιά μας στόχευση, αυτή είναι και η δικιά μου μέρημνα και φυσικά θα στηρίξω και την προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τη δικιά σας κύριε Δήμαρχη, αλλά και όλων των δημάρχων του νομού, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι έστω και αργά να υπάρχει ένα αίσθημα αποκατάστασης της πολύχρονης αδικίας σε βάρος του νομού μας και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρουμε αγωνιζόμενοι όλοι μαζί. Είναι και το δεύτερο θέμα, στο οποίο φαίνεται να αγωνοούμε και οι τέσσερις, το να στηθούν οι σχολές έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Το πρώτο ήταν ο Φόδσα, που φαίνεται ότι προχωράει με τη δικιά σας τη βοήθεια, στο να κλείσει και να δημιουργεί ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Κρήτης με βάση τη μονάδα της Χερσονήσου, οι τέσσερις δήμοι του νομού Λασιθίου, Χερσόνησος, Αρκαλοχώρη και Λιάνος. Οπότε, ειλικρινά, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά βήματα. Θα φανεί στη συνέχεια το πόσο σημαντικό είναι όταν θα υπάρχει μια νοικοκυρεμένη όπως τα Χανιά μονάδα, η οποία θα διαχειρίζεται τα απορρίμματα, ένα από τα βασικά ζητήματα περιβάλλοντος που υπάρχουν για να συνεχίσουμε να έχουμε τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο μεγάλοι τουριστικοί της Κρήτης, η Χερσόνησος και ο Νικόλος, είναι μαζί σε αυτήν την υπόθεση και προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Νομίζω έχει φανεί ότι όποτε ήμασταν ενωμένοι, είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα και νομίζω πλέον και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό ή κομματικό έχουν ξεπεραστεί αυτά. Προχωράμε μπροστά διότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο παρά μόνο να πετύχουμε. Εσείς σωστά την προηγούμενη δημοτική περίοδο προγραμματίσατε σημαντικά έργα τα οποία σιγά σιγά εξελίσσονται. Φυσικά θα υπάρχει και πολιτική στήριξη και η προσωπική μου αλλά και της κυβέρνησης έτσι ώστε σε ένα τουριστικά ειδικά νομό και σε μια περιοχή πρωτοπόρα σε Παγκρίτιο αλλά και Πανελλήνιο επίπεδο έχουμε την υποχρέωση να την στηρίξουμε και νομίζω ότι σε μια περίοδο που δοκιμάστηκε και ο τουρισμός με τα πρόσφατες δυσμενείς ειδήσεις, νομίζω ότι οφείλουμε να τη στηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Η κυβέρνηση ήδη προχώρησε σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την στήριξη των επιχειρήσεων σημαντικό. Οι οποίες επλήγησαν με αναστολή του μέτρου καταβολής του φόρου διαμονής ως ένα πρώτο δείγμα άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα παρακολουθούμε τα δρόμενα και βεβαίως όπου κρίνεται αναγκαίο αλλά και δημοσιονομικά εφικτό, φυσικά και θα το κάνουμε, διότι ο τουρισμός αποτελεί το οξυγόνο της περιοχής μας και φυσικά θα το στηρίξουμε.